Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ. Έχει το λόγο από του Βήματος για 8 λεπτά επίσης. Και έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκε από το βήμα της Βουλής η φράση «Επτοχεύσαμε κοινωνικά». Θα περίμενε κάποιος αυτή τη φράση να την έχει πει ένας στοχαστής, ένας διανοητής, ένας σχολιαστής της επικαιρότητας. Την είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει την κρίση που υπάρχει στην οικονομία, στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, ξεχνάει ότι είναι το κόμμα του που κυβέρνησε τα τελευταία χρόνια ο κύριος αίτιος αυτής της κρίσης και δεν λέει τίποτα για το σχέδιο που έχει το κόμμα του ώστε να βγούμε από αυτή την κρίση. Αυτή είναι η στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενός κόμματος που φιλοδοξεί να έρθει μάλιστα γρήγορα να κυβερνήσει τη χώρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε έναν ακραίο, μια ακραία αριστερίστικη διαμαρτυρία, η οποία εκφράζεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και επενδύεται μάλιστα και με την αριστερή ιδεολογία του τύπου να διατηρηθούν τα συνταξιοδοτικά προνόμια ορισμένων επαγγελματικών ομάδων, προνόμια τα οποία εξασφαλίστηκαν τις περισσότερες φορές εξαιτίας της ένοχης σχέσης που υπήρχε ανάμεσα σε αυτές τις ισχυρές επαγγελματικές ομάδες και στο φαύλο πελατειακό κράτος. Και είναι αριστερό να θέλεις να διατηρήσεις σε μια περίοδο κρίσης αυτές τις αυθαίρετα υψηλές συντάξεις, όταν τα ταμεία είναι άδεια και όταν από την άλλη πλευρά δεν μπορείς να εγγυηθείς τις συντάξεις του 80% των συνταξιούχων, αυτών που εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των μισθολογικών ανισοτήτων που υπάρχουν έχουν αναγκαστικά και χαμηλές συντάξεις. Προφανώς δεν μιλάμε για το ιδανικό, αυτό που θα θέλαμε όλοι μας. Γιατί το ιδανικό θα ήταν οι συντάξεις να πάνε όλες προς τα πάνω, με τα λιγότερα δυνατά εργάσιμα χρόνια. Όμως αυτό δεν γίνεται. Είναι αυτονόητο. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, υπάρχει ανάγκη προσαρμογών. Υπάρχει ανάγκη άρσης των ανισοτήτων και των αυθαιρεσιών του ασφαλιστικού συστήματος. Υπάρχει ανάγκη διόρθωσης των στρεβλώσεων, σαν και αυτές που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος του Παπαγεωργίου, για τις αυθαίρετα υψηλές αναπηρικές συντάξεις, για τις εθελούσιες εξόδους με υψηλά πριμ και εφάπαξ και με υψηλές συντάξεις. Και αναρωτιέται κάποιος, μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι ένας υπάλληλος, ο οποίος βγαίνει με εθελουσία μετά από 20-25 χρόνια εργασίας και παίρνει ένα υψηλότατο εφάπαξ και ένα υψηλότατο πριμ, έχει συμβάλει με τις εισφορές του ο ίδιος ώστε να δικαιούται αυτές τις απολαβές? Προφανώς όχι. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι. Οφείλει το σύστημα να αποκαταστήσει τις ισορροπίες που απαιτούνται σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Όμως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται ταυτόχρονα και μία άλλη παρέμβαση όσον αφορά την πολιτική των μισθών στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει πολύ σύντομα να υπάρξει μία άρση των ανισοτήτων στο επίπεδο των μισθών. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις που για χρόνια ολόκληρα δημιουργούσαν τις ελίτ στον δημόσιο τομέα, που με αδικαιολόγητο τρόπο είχαν πρόσβαση σε υψηλότατους μισθούς, ενώ πάρα πολλοί άλλοι υπάλληλοι, κυρίως εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ήταν πολύ χαμηλά αμοιβόμενοι. Πρέπει να τελειώσουμε αυτή την ιστορία. Το ενιαίο μισθολόγιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα της κυβέρνησης. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτά που αποπειράται να κάνει το σχέδιο για το ασφαλιστικό στο δημόσιο τομέα. Είναι προφανές ότι
η κοινωνία υφίσταται σοκ. Και κυρίως το υφίστανται οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι άνθρωποι που πραγματικά ήταν οι παρίες αυτού του συστήματος διαχρονικά και για τους οποίους κυριολεκτικά μάλλον δεν μιλάει κανένας. Διότι αυτοί που μιλούν για τη διαγενειακή αλληλεγγύη αυτή τη στιγμή εκφράζονται υποκριτικά. Πόσο μπορεί να υποστηρίζει κάποιος ότι ενδιαφέρεται για τις επόμενες γενιές όταν θέλει να διατηρήσει σήμερα την υψηλότατη σύνταξή του με άδεια ταμεία και ταυτόχρονα να υπόσχεται ότι μιλάει για τις επόμενες γενιές οι οποίες με χαμηλούς μισθούς τώρα δεν θα έχουν στο μέλλον να παίρνουν συντάξεις. Πόσο είναι λοιπόν σήμερα λογικό, πόσο είναι σήμερα λογικό να μιλάει κάποιος ότι υποστηρίζει το δικαίωμα των νέων γενεών για υψηλές συντάξεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι παράλληλα με τις διορθώσεις του ασφαλιστικού συστήματος να υπάρξει αυτό που ονομάζουμε δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Μία σύγχρονη πολιτική κράτους πρόνοιας και δικαίου που θα ενδιαφέρεται για τους πραγματικά πάσχοντες και έχοντες ανάγκη και όχι για αυτούς που με δόλιο και πλάγιο τρόπο έχουν πρόσβαση στο προνοιακό σύστημα. Αυτό το δίχτυ προστασίας πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα πολιτικής και πρέπει να το δούμε άμεσα. Όπως ταυτόχρονα πρέπει να αναλάβουμε τη δέσμευση ότι όταν δομηθεί ο αναπτυξιακός πυλώνας, όταν υπάρξει ανάταξη της οικονομίας και όταν υπάρξει παραγωγή σε αυτόν τον τόπο, γιατί χωρίς παραγωγή, ό,τι και να λέμε, όλα είναι ένα ευχολόγιο. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και να αποδώσουμε στους συνταξιούχους, όχι τους προνομιούχους συνταξιούχους, το επαναλαμβάνω, διότι αυτή η ισοπαίδωση τελικά βοηθάει στη σύγχυση και ώστε να θεωρούνται όλοι αδικημένοι. Σε αυτούς που πραγματικά είναι αδικημένοι και που πραγματικά υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Δηλαδή σε αυτούς τους συνταξιούχους των 800 ευρώ, των οποίων κόβεται η 13η και η 14η σύνταξη, σε αυτούς κυρίως, στους χαμηλοσυνταξιούχους, πρέπει να δεσμευτούμε ότι αμέσως μόλις η οικονομία το επιτρέψει, θα αποδώσουμε αυτά που σήμερα τους στερούμε. Και επίσης να ληφθούν μέτρα για τις γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Πότε όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί και εδώ το σύστημα έχει στρέβλωση. Η γυναίκα με ανήλικα παιδιά έχει ανάγκη την προστασία του κράτους όταν τα παιδιά τα γεννάει και είναι σε μικρή ηλικία. Τότε πρέπει το κράτος να είναι κοντά της, δίπλα της. Δεν νοείται σήμερα να μιλάμε για γυναίκα με ανήλικα παιδιά 17 χρονών. Τότε δεν έχει ανάγκη η γυναίκα στήριξη. Η γυναίκα έχει ανάγκη στήριξη, γι' αυτό τα μέτρα πολιτικής πρέπει να αλλάξουν όταν πράγματι έχει ανάγκη να μεγαλώσει και να ανθρέψει τα ανήλικα παιδιά της. Όλη λοιπόν αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να πάει μέχρι τέλος και να διατρέξει όλα τα επίπεδα των δημόσιων πολιτικών, να αποκαταστήσει τις αδικίες και τις τρευλώσεις του παρελθόντος και να εγκαινιάσει μια εποχή όπου ο ορθολογισμός και η δικαιοσύνη θα είναι οι πυλώνες του οποιοδήποτε συστήματος εγκαθιδρύσουμε. Έτσι λοιπόν και στο ασφαλιστικό για το δημόσιο θα πρέπει να δομήσουμε ένα σύστημα που θα στηρίζεται στον ορθολογισμό, στη βιωσιμότητα και στην δικαιοσύνη αυτού του συστήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να πορευτούμε και πιστεύω ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο με δεδομένες τις αρνητικές συγκυρίες. Ελπίζω ότι όταν, όπως όλοι το εκφράσαμε, η οικονομία το επιτρέψει, η κυβέρνηση θα έρθει πάλι εδώ για να περάσει και να αποκαταστήσει όλες αυτές τις κοινωνικές αδικίες τις οποίες αναγκαστικά υποχρεωνόμαστε να εφαρμόσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ.